Το σύριαλ της σταδιακής ιδιωτικοποίησης σε ΙΑΘ ξεκινά ήδη από τα τέλη της δεκαετίας του 90, οπότε ο ΟΑΘ και ο ΟΗΘ μετατρέπονται σε ανώνυμες εταιρείες, συνενώνονται και από το 2001 η ΙΑΘ σχηματίστηκε, μπαίνει στο χρηματιστήριο. Από τότε οι εργαζόμενοι στην εταιρεία βιώνουν μια ξεκάθαρη στρατηγική, αυτό που λέμε λαϊκά, μας έχουν βάλει στο μάτι. Μια εικόνα που επιμένει ως μια διαρκή πίεση, μια σταθερή στόχευση. Αξιοσημείωτα επεισόδια στο σύριαλ της ιδιωτικοποίησης είχαμε το 2007-2008 που η διορισμένη διοίκηση Σκόδρα της κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας με Κώστα Καραμαλή κατηδίωκε τη συνδικαλιστική δράση και άνοιγε διάβατα τις πόρτες στις πολυεθνικές του χώρου. Το 2009 έπαιξε διαγωνισμός πώλησης και θυμόμαστε αντιπροσωπείς από στελέχη της ΣΟΕΣ, της Βεόλια και της Ακουάλια να επισκέπτονται εκ περιτροπής τις εγκαταστάσεις της εταιρείας και να κάνουν σκληρές επιθεωρήσεις στα στελέχη της ΕΛΙΑΘ με απαιτητικά ερωτήματα για να δουν τι αγοράζουν. Οι εργαζόμενοι ήμασταν απ' έξω και φωνάζαμε συνθήματα ομολογουμένων σε κάκι στα γαλλικά, προσπαθώντας να κάνουμε τους μελλοντικούς επενδυτές να νιώσουν ανεπιθύμητοι. Έγιναν και τότε μεγαλειώδεις διαδηλώσεις από το κτίριο της Εγνατίας 127 στο Συντριβάνι σε όλο το κέντρο της πόλης. Ο λαός αντιστάθηκε στεναρά. Υπήρξε η διάσημη εικόνα με τον υποψήφιο τότε πρωθυπουργό Γιώργο Παπανδρέου με το περίφημο μπλουζάκι «Το νερό δεν πωλείται». Ο διαγωνισμός έφτασε ένα βήμα πριν την ολοκλήρωση. Άλλαξε η κυβέρνηση, ήρθε το Πασόκ. Πάγος ο διαγωνισμός. Αυτοί που λέγανε «Το νερό δεν πωλείται» ήταν πια στην κυβέρνηση. Κάποιοι εργαζόμενοι το γλέτησαν με σουβλάκι έξω από τα κεντρικά γραφεία. Όμως πριν αλέκτορ λαλήσει τρεις, πριν το κλείσιμο ενός χρόνου διακυβέρνησης, η ιδιωτικοποίηση των ΕΙΑΘ και ΙΔΑΠ ήταν πρώτη στη λίστα των προτεραιοτήτων των κυβερνώντων. Την περίοδο 2010-2012 με τα μνημόνια βιώσαμε μισθολογικό χαράτσωμα 35% κάτω. Συνάδελφοι έβγαιναν βιαστικά στη σύνταξη για να προλάβουν τη χειροτέρευση του συνταξιοδοτικού. Για προσλήψεις ούτε κουβέντα. Συνεχώς και μεγαλύτερα κομμάτια δίνονταν σε εργολάβους. Συστήνεται το ΤΑΙΠΕΔ και σε αυτό μεταβιβάζονται για δίθεν αξιοποίηση όλες τις μετοχές του δημοσίου. Ξανά διαγωνισμός για την πώληση του 74% των μετοχών. Έχουμε φτάσει πλέον από τότε σε τέτοιο βαθμό εργολαβοποίησης, έλλειψης προσωπικού και εντατικοποίησης εργασίας όπου εργάτες των εργολάβων στις βλάβες μπορούν να δουλέψουν 24 ώρες συνεχόμενα και εργαζόμενοι στην ΕΙΑΘΑΕ να δουλεύουν 15 και βάλε ημέρες συνεχόμενα χωρίς ρεπό. Φτάσαμε στο 2014, κινητοποιήσεις, δημοψήφισμα και η πρώτη απόφαση του ΣΤΕ κατά της ιδιωτικοποίησης των εταιριών ΕΙΔΑΠ και ΕΙΑΘ. Πάγωμα ξανά της διαδικασίας, ο ΣΥΡΙΖΑ πανηγυρίζει. Ένα χρόνο περίπου μετά, ως κυβέρνηση, θα συστήσει για 99 χρόνια το υπερταμείο, θα μεταφέρει την πλειοψηφία των μετοχών στον έλεγχο των δανειστών, με το 24% να παραμένει στο ΤΑΙΠΕΔ για αριστοποίηση. Το 2018 νέες προσφυγές ακολουθούν νέες αποφάσεις του ΣΤΕ κατά της μεταφοράς των μετοχών στο υπερταμείο από τον ΣΥΡΙΖΑ. Οι θετικές αποφάσεις του ΣΤΕ το 2022 αναγκάζουν την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να διαχειριστεί την προσπέραση των σκοπέλων των δικαστικών αποφάσεων και να κάνει το επόμενο αποφασιστικό βήμα με τη σύσταση της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων. Πάρα πολύ αρνητική εξέλιξη. Υπάρχει εμπειρία από την έως τώρα λειτουργία της ως Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ακολουθούν δυναμικές κινητοποιήσεις κατά του νομοσχεδίου σύστασης της Ρυθμιστικής Αρχής με αποκορύφωμα την πρόσφατη ιστορική συναυλία στην Αριστοτέλου. Από το παραπάνω συνοπτικό ιστορικό μπορούν να εξαρθούν κάποια συμπεράσματα. Πρώτον, Πασό, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ, ο ένας συνεχίζει από εκεί που άφησε την υπόθεση ο άλλος. Καμιά αλλαγή στην κύρια κατεύθυνση και τη στόχευση. Ξαποσταίνουν και ξανά προς τη δόξα τραβούν. Δεύτερον, οι αποφάσεις του ανώτου δικαστηρίου γίνονται σουρωτήρι και οι καπιταλιστές με την όρημη ταξική τους συνείδηση και το πρόθυμο πολιτικό τους προσωπικό δεν κάνουν τη στοχοποσύλωσή τους, που είναι να αναδείξουν επιπλέον πεδία κερδοφορίας στον τομέα των υδάτων, βασισμένη σε κρατική υποδομή και δημόσιο χρήμα, με σύμμαχο τις ευρωπαϊκές οδηγίες. Οι αποφάσεις των δικαστηρίων δημιουργούν κάποιες δυσκολίες περισσότερο διατυπώσεων.
η ευκολία με την οποία προσφερνιούνται τις κάνουν πιο πολύ να μοιάζουν πλέον εξεκάθαρα. Τρίτο συμπέρασμα. Οι λαϊκοί αγώνες και η διάθεση να υποστηριχθεί η δημόσια διαχείριση του νερού είναι πολύ ισχυρή, δυναμική, στιβαρή, συγκινητική θα μπορούσε να πει κανείς στην πορεία του χρόνου. Γίνεται φανερό ότι ο λαός βλέπει το νερό σαν μια εσχατιά αντίστασης σε όλο αυτό που έχει γίνει σε άλλους τομείς. Υγεία, ενέργεια, μεταφορές, υποδομές, λιμάνια, αεροδρόμια και άλλα. Στα πρόσφατα επέδρασε δυστυχώς και η ορεινή επικαιρότητα από τα τέλη. Υπάρχει και η πολύ άσχημη εμπειρία με τις τιμές στην ενέργεια. Ο λαός έζησε ένα πολύ δύσκολο χειμώνα και καλοτυχήσει τον εαυτό του που ευτυχώς ήταν ήπιος. Αποτελεί κίνητρο και κριτήριο για το λαό ότι οι λογαριασμοί του νερού είναι ακόμα πιο βαθύ από τους υπόλοιπους που έχουν σπίτι. Οι αγώνες όμως δεν έχουν σταματήσει οριστικά τη διαχρονική επίθεση. Βάζουν εμπόδια, στέλνουν ισχυρά μηνύματα και δεν το υποτιμούν αυτό. Ανάγκασαν τον ίδιο τον Πρωθυπουργό να βγει να πει ότι δεν υποκοπεί το νερό. Πολύ καλή η ξεκάθαρη καταγραφή στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι η ιδιωτικοποίηση του νερού είναι αρνητική εξέλιξη που σέρνει ακόμα και πρωθυπουργούς, έστω μετά τα τέμπη και πριν από εκλογές, να κάνουν μια τέτοια δήλωση. Άρα τελικά κανείς δεν ιδιωτικοποιεί το νερό σε αυτή τη χώρα, σε αυτή την Ήπειρο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δηλώνει στα κράτη-μέλη. Έχει τις υπηρεσίες σύνδευσης αποχέτευσης σε ό,τι καθεστώς θέλει, ιδιωτικό ή δημόσιο. Δεν είναι το κρίσιμο. Αρκεί να τηρούνται οι οδηγίες. Γιατί στις ευρωπαϊκές οδηγίες κρύβεται η ρίζα της πολιτικής εμπορευματοποίησης του νερού. Υπάρχει στο δημόσιο λόγο μια συστηματική ασέλεια στις αναφορές για νερό δημόσιο αγαθό. Υπάρχει ένα θολό μήνυμα στον αέρα ότι θα έχουμε νερό ως κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα αρκεί να εφαρμοστεί μια απόφαση του ΣΤΕ και η πλειοψηφία των μετοχών να γυρίσουν στο δημόσιο. Εμείς οι εργαζόμενοι στην ΕΙΑ με το σωματείο μας έχουμε πείρα από το πώς εξελίχθηκε μέχρι τώρα η κατάσταση. Γι' αυτό και έχοντας επίγνωση τη σημαντικότητα της θέσης μας, θεωρούμε ότι προς το σωματείο μας πρέπει να δίνει ξεκάθαρο στίγμα και διέξοδο. Να μην επιτρέπει με ξεπερασμένα συνθήματα και κάθετες αναλύσεις διάφορες πολιτικές δυνάμεις να θολώνουν τα νερά. Να συγκεντρώνουμε τη δύναμη πυρός μας απέναντι στο πραγματικό πρόβλημα. Τη λειτουργία της ΕΙΑ με βάση το κριτήριο του κέρδους. Διαφορετικά, αν επικρατήσει αυτή η πολιτική αντίληψη που λέει ότι απλά με κρατική ή δημοτική ΕΙΑ σώθηκε το νερό, το επόμενο διάστημα με μαθηματική ακρίβεια θα υπάρξει ένας νέος κύκλος απογοήτευσης στο κίνημα. Πολλοί από αυτούς που έδρασαν και συμμετείχαν στη μεγαλειώδη κινητοποίηση όλη τη χώρα θα δουν ότι οι λογαριασμοί νερού θα ανέβουν τα νόσια στα επόμενα χρόνια, όποιο και αν είναι το νομικό καθεστώς των εταιρεών ίδρυσης. Απλά γιατί θα γίνει πιστή εφαρμογή της ανάκτησης κόστους που επιτάσσει η Ευρωπαϊκή Οδηγία. Το διαχρονικό μάθημα, μετά από 22 περίπου χρόνια που ξεκίνησε η μεταποποίηση και εισαγωγή στο χρηματιστήριο, 22 χρόνια συνεχών αγώνων, θα έπρεπε να έχει οριμάσει. Δεν γλιτώνει στο νερό σαν να είναι κάποιο γαλατικό χωριό. Δεν γλιτώνει στα δημόσια αγαθά από την επίθεση, την υποβάθμιση και την ακρίβεια, αν δεν γλιτώσει από αυτό το άδικο καπιταλιστικό τρόπο οργάνωσης της οικονομίας και της κοινωνίας. Ας κάνουμε σε αυτό το σημείο μια σύντομη αναφορά σε κάποιες από τις σημερινές στρατηγικές επιλογές της ΕΙΑ με ορίζοντα το 2030, που θα είναι οι ίδιες ανεξάρτητα μετοχικής ιδιοκτησίας, γιατί η ΕΙΑ δουλεύει ήδη με μια σειρά γνωστούς εργολάβους με στόχο το κέρδος. Για παράδειγμα, τα 100.000 έξυπνα υδρόμετρα που όπως λένε θα επιτρέψουν ολοκληρωμένη πλέον διαχείριση του δικτύου. Είναι πολύ καλό ψηφιακό εργαλείο. Αλλά υπάρχει ο κίνδυνος να υπάρξει υψηλότερη τιμολόγηση στις ώρες αιχμής. Αυτό μπορεί να οδηγήσει στην εθελοντική στέρηση νερού από τα λαϊκά νοικοκυριά που ήδη γίνεται για την ενέργεια και τη θέρμανση. Επίσης, άλλο σημαντικό στοιχείο, ότι η διακοπή νερού θα μπορεί να επιτυγχάνεται απομακρυσμένα. Να λοιπόν πως η ψηφιακή τεχνολογία και εξέλιξη που θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ευλογία. Μπορεί να γίνει βάσανο για το λαό όταν βρίσκεται ο έλεγχος της οικονομίας σε λάθος χέρια. Να πως η πράσινη και η ψηφιακή καπιταλιστική μετάβαση ανοίγουν λεωφόρους και λεωφορείες για τα μονοπόλια και προδιαγράφουν δραματικές απώλειες για το λαό. Μας θυμίζει συνειδημικά την εμπειρία με τους ψηφιακούς πληστηριασμούς που στήθηκαν μέσα σε μια νύχτα για να βάζουν χέρι κάποια ενόχληση στα σπίτια του λαού, την ίδια στιγμή που τα τρένα λειτουργούν ακόμα με όρους του 1950.
ό,τι επιτάσσει την κερδοφορία των λίγων. Μια άλλη στρατηγική επιλογή είναι η συμμετοχή της θυγατρικής ΕΙΑΘ υπηρεσίας ΑΕΠ σε κοινοπραξία με την Ιντρακάρ και τη ΣΟΕΣ σε διαγωνισμό ΣΔΙ σύμπραξη ιδιωτικού δημοσίου τομέα που αφορά το φράγμα Χαβρία για την ίδρυση της Αμπηρικής. Σε άλλη κοινοπραξία στον ίδιο διαγωνισμό συμμετέχει και η ΙΔΑ μαζί με άλλους Έλληνες και ξένους μεγαλοεργολάβους. Αποδεικνύεται ότι οι εταιρείες αυτές βγαίνουν έξω από τα όρια της δράσης τους και αξιοποιώντας τις θυγατρικές τους, συμπράττουν με άλλες καπιταλιστικές επιχειρήσεις για να κερδοφορήσουν οι μέτοχοι από ένα τέτοιο έργο υποδομής σύγκρασης σε όλα τα στάδια, στην κατασκευή, λειτουργία και συντήρησή του. Από την άλλη, ο σχεδιασμός για την υπάρχεια νερού στην περιοχή της Θεσσαλονίκης περιελάμβανε τον διπλασιασμό της δυναμικότητας επεξεργασίας της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού από τον ποταμό Αλιάκονα. Καθυστερημένος ήταν ήδη ο διαγωνισμός για το έργο το 2012, όταν ακυρώθηκε και παραπέμφθηκε στις Καλένδες. Έπρεπε να μείνει η πόλη χωρίς νερό 5 ημέρες από τη θράψη του αγωγού της Αραβισσού το 2018 για να βγει από το χροντούλα από το έργο. Πριν από ελάχιστους μήνες ξεκίνησε η κατασκευή. Ευχόμαστε να μην γίνει νεκρό και να κρατηθεί κάποια ποσότητα νερού για εφεδρεία. Την ίδια στιγμή οι αντικαταστάσεις των γυρασμένων δικτύων γίνονται με ρυθμό υποδιέστερο των αναγκών. Οι απώλειες πόσης νερού στην καλύτερη περίπτωση υπολογίζονται στο 28%. Από τα παραπάνω δεικτικά παραδείγματα γίνεται κατανοητό ότι όπου μπορεί να παραχθεί γρήγορο και σίγουρο κέρδος με κρατική ενίσχυση, τα έργα τρέχουν. Όπου η κερδοφορία και η απόσβεση είναι σε βάθος χρόνου ή δεν υπάρχει κρατική χρηματοδότηση, τότε τα έργα κολλάνε. Στα παραπάνω κριτήρια απουσιάζει εμφαντικά η προτεραιοποίηση βάσει των λαϊκών αναγκών. Τα έργα θα έπρεπε να ιεραρχούνται βάσει των λαϊκών αναγκών και να έχουν κατεύθυνση την επάρκεια της προσφοράς και όχι τον περιορισμό της ζήτησης που θα οδηγούσε σε υποβάθμιση της ποιότητας ζωής. Υπάρχουν επιστημονικές ή τεχνολογικές λύσεις που μπορούν να εξασφαλίσουν τις οικονομίες της κατανάλωσης. Είναι μεγάλη λίστα επιλογών ανάλογα της υδατικής λεκάνης και του φυσικού και τεχνητού περιβάλλοντος. Ανακύκλωση, πλουτισμός, αστρονομικά, βιοτεχνικά έργα, έργα συλλογής και άλλα, που δεν θα εξαντλήσουν τη λίστα εδώ. Άρα επιστημονικές και τεχνικές λύσεις υπάρχουν. Αυτό που ξεκάθαρα λείπει είναι η ράξη με βάση λαϊκές ανάγκες. Γιατί αυτά τα έργα ανήκουν σε εκείνη τη δύσκολη ομάδα έργων για τον καπιταλισμό που δεν αποσβαίνουν εύκολα και δεν φέρουν εύκολα κέρδη. Όπως η αντισεισμική θωράκιση, η αντιπλημμυρική, η αντιπυρική προστασία και άλλα. Εκείνη η ομάδα έργα που στη ζυγαριά κόστος ωφέλους της κερδοφορίας δεν είναι θετικά για το κεφάλαιο και γι' αυτό πνιγόμαστε, κευόμαστε και ούτω καθεξής. Υπόθηκε και πριν να μην επαναλάβω κάποια σημεία, χρειάζεται συνολική αναστροφή της πολιτικής επαναπροσδιοποίησης και της επιχειρηματικής δράσης. Θα κλείσω ταξιδεύοντας το ΚΚΕ, έχει κάνει και πριν 5 χρόνια τέτοια εκδήλωση στο νερό και πριν 10 χρόνια. Θα κλείσω ταξιδεύοντάς σας 10 χρόνια πίσω. Σε εκείνη την εκδήλωση στις 6 Ιουνίου του 2013, όπου θα σας θυμίσω μια αποστροφή από την ομιλία του Σωτήρου Ζαγιανόπουλου. 1,5 χρόνο πριν την ανάληψη της κυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις μετέπειτα ιστορικές κολοτούμπες, έλεγε ο Σωτήρης. Άλλες δυνάμεις, κάτω από την ονομασία του αντιμνημονιακού τόξου, έστω και καταγγέλνουν στα λόγια της ιδιωτικοποίησης και την κυβερνητική πολιτική, όχι απλά δεν ξεκαθαρίζουν, αλλά συνειδητά, με γενικόλογες υποσχέσεις, αφήνουν ανοιχτό τον δρόμο για ιδιωτικοποίηση με οποιαδήποτε μορφή, όχι μόνο του νερού, αλλά και άλλων δημόσιων αγαθών και δομών, π.χ. λιμάνια κλπ. Από τότε έχουν ιδιωτικοποιηθεί λιμάνια, ΟΣΕ, ΔΕΗ, αεροδρόμια, έλβο και ίσως ξεχνώ και κάποια. Δεν είναι προσωπική η αποθέωση του Σωτήρη, αλλά είναι η πολιτική ανάλυση ενός κόμματος με τη συνέπεια και τη σταθερότητα που συχνά εκπλήσει ακόμα και αυτούς που είμαστε χρόνια δίπλα του. Και είμαι σίγουρος ότι ένα θέμα η δικαίωση πολιτικής του ΚΚΕ είναι ένα συχνό γεγονός. Όταν οι υπόλοιποι αλλάζουν απλά τα συνθήματα, αλλά εφαρμόζουν τις ίδιες πολιτικές. Το ΚΚΕ λοιπόν γνωρίζει, αναφέρθηκε αναλυτικά πριν, και έχει συνολική τεκμηριωμένη επιστημονικά πρόταση και για το νερό και για όλα τα δημόσια αγαθά για το πώς θα διασφαλιστεί συνδυασμένη ικανοποίηση των λαϊκών αναγκών. Ή τα κέρδη τους ή οι ζωές μας.
τώρα ΚΚΕ, μόνο ΚΚΕ. Σας ευχαριστώ πολύ.